Λοιπόν, όλα έτοιμα. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι απόψε εδώ στην αρένα του 7. Το παιχνίδι ξεκίνησε, Άνθωνη. Λούβαρης. Λούβαρης θα πάει μέχρι μέσα. Επιθετικό rebound. Άνθωνη. Χαμηλά. Το καλάθι δεν θα έρθει. Γιάννης. 2-0. Θανάση. Για τρεις. Το καλάθι δεν θα έρθει. Βασιλάκος. Ψάχνει, δημιουργεί χώρο στον εαυτό του. Και πάλι Βασιλάκος. Το καλάθι θα έρθει. Απόρρια της ποιότητάς του. 2-4. Προς τον Γιάννης. Βασίλος. Την μπάλα κεφάλι στο Μόντο. Γιατί έχουν στην κατοχή τους μόλις 2 δευτερόλεπτα. Καϊτανάκης. Αστοχή σε αυτήν την πόντο. Άντωνη. Λούβαρης. Γεωργόπουλος. Βασιλάκος. Λούβαρης. Κερδίζει το φάουλ. Στο 2-4 το σκορ. Κορκίδης για 3. Δεν του το κάνει το καλύτερη μπάλα. Γιωργόπουλος, Άντωνη. Παραλίγο. Θανάση. Βασιλάκος. Ζητάει ο Κορκίδης. Θα του περάσει την μπάλα. Εκεί δεν έχει αντίπαλο. Θα χάσει εν τέλει το καλάθι. Μαζί του ο Γιούργος. Βασιλάκος. Oh, no.
Καϊτανάκης. Βαζέως. Λοιπόν, 4-6 το σκορ, 5-14. Φτωχό ξεκίνημα. Βασιλάκος έχει τον Κλεφτογιάννη απέναντί του, θα πατήσει καλά για 2. Κορκίδης επιθετικό. Αυτή τη φορά θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Είναι ένα ζήτημα. Ένα τόσο βαρύ κορμί, πώς θα αντέξει 40 λεπτά συνεχόμενα, είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στη συνέχεια. Βεργόπουλος. Γιώργος, αστοχός, το πλέον πλεονεκτική θέση. Δεν θα καταφέρει απολύτως τίποτα, έρθει και ο coach. Ήρθε και ο coach. Λιβάρης. Αστοχή. Καϊτανάκης για 3. Όχι. Το 4-8 παραμένει. Σε ποιο να βάλω χέρι. Σε ποιο να βάλω χέρι. Σε όλη την ομάδα, δεν βλέπονται. Αντώνη, ερμπόλ. Βαζέως. Λευτολιάννης. Θα πάρει το τρίποντο. Ούτε αυτό. Άπαξ και τους υποτιμήσουν. Θα βρουν τον πελά τους, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Γιωργόπουλος, Λούβαρης, Βασιλάκος, ο Μπορκίδη τελικά. Εκείνος αστοχή, Βαζέως μαζεύει. Προσπαθήσει να τρέξει στο γήπεδο. Ακολουθεί ο Κλεφτογιάννης, θα δώσει στο Καϊτανάκι. Με ταμπλό Βαζέως, πολύ όμορφη επίθεση, εκτελεσμένη από τους Κομόντο. Η διαφορά στους δύο. 6-8. Γιωργόπουλος. Με φάουλ πάνω στον Άντωνη. Έστω το συμπλώδι. Λοιπόν, ο Μίλτος θα περάσει στο παρκέ, η Δεσικορκίδη θα χαμηλώσει το σχήμα. Βαζέως.
το Γιάννη σε αυτό το γράμμα των 6.75. Μίλτος μέσα! Έτσι το κόστος σου τριών πόντο. Ο Δημητρακόπουλος δεν τον αφήνει σε καμία περίπτωση. 9-10,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου εδώ στην αρένα του 7. Παιχνίδι για την Evolution. Κομόντο, Bulldogs, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, τέλος time out, επιστρέψαμε. Καϊτανάκης Παζέος. Καϊτανάκης, Λευτόγιαννης περιμένει. Και πάλι Καϊτανάκης. Για δύο μέσα, η μπάλα γύρισε υποδειγματικά. Τελικός αποδέκτης με το νούμερο 11, Ρόκιζας, 11-13. Δημητρακόπουλος στο Βασιλάκο και πάλι στο Μίλτο. Λουμπάρης θα πατήσει καλά, θα σωτήσει. Καϊτανάκης θα πάει μέχρι μέσα. Καλά και δεν θα έρθει. Σε δεύτερο χρόνο για χειρός Λουβαρή. Έντε 15. Βεργόπουλος. Καϊτανάκης μαζεύει. Και το Γιάννης. Το 11-15 παραμένει. Η διαφορά στους 4. 44 δευτερόλεπτα. Φάουλ του Βεργόπουλου στο Μίλτο. Βεργόπουλος και Βασίλος θα περάσουν στον πάγκο. Θα περάσει στο νούμερο 8. Παναγιώτη! Παναγιώτη! Ένα ο Ηλίας, έτσι, ένα Ηλίας. Θανάση, κοίτα το κινητό λίγο. Ο Γιάννης την μπάλα γυρίζει. Καϊτανάκης. Λεπτό Γιάννης, 14-17. Το μόνο μειώνουν στους 3. 7 δευτερόλεπτα. Βασιλάκος με τον Κλεφτόγιαννη απέναντί του. Θα δώσει στον Τζόρτζ. Την μπάλα χαμηλά στο Λούμπαρι. Το καλάθι δεν θα έρθει. 14-17. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου εδώ στην αρένα του 7, τα λέμε σε λίγο. Καϊτανάκης για 3 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου. Δημητρακόπουλος. Λουβάρης απέναντι στον Ελντάουτ. Θα γυρίσει Γεωργόπουλος στο επιθετικό. Ωραία πάσα μαζέψει. Μπορούν ακόμα και να σοφαρίσουν. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Ας το κόψει τριών πόντων. Γεωργόπουλος θα βάλει το καλάθι, 14-19. Καϊτανάκης.
16-19, μία σου και μία μου. Παιχνίδι έχει έναν πολύ καλό ρυθμό. Γαλιανάκης, Λαζαρίκος, Μαράκης, Ρέπας, Κελταούδη, 5 για τους Κομόντο. Λούβαρης, Δημητρακόπουλος, Κορκίδης, Βασιλάκος και Γεωργόπουλος για τους Πορτογάλοι, οι οποίοι έχουν έρθει μόλις 6 απόψε. Γαϊτανάκης για 3 ελεύθερο μέσα. 19 όλα. Να δούμε πόσο θα αντέξουν οι Ουράνοι απόψε να ακολουθήσουν αυτό το ρυθμό του παιχνιδιού. Είναι ξεκάθαρο ότι άμα ήταν όλοι θα παρακολουθούσαμε ένα ντέρμπι. Και δεν μπορεί να συμβεί τώρα. Την διάρκεια δεν ξέρω. Μάλιστα. Ελντάουτ κατάφερε και το έχασε σε κενό θέμα. Συμβαίνει αυτό και στις καλύτερες οικογένειες και στις πιο ακριβοπληρωμένες από. Βασιλάκος Λούβαρης. Σε άμυνα μάτου βάνει το Μόντο. Θα το πάρει ο Λούβαρης. Μπάλα στο σίδερο. Ελντάουτ μαζεύει. Θα προσπαθήσει να τρέξει στο γήπεδο. Θα πρέπει να βρει στηρίγματα γιατί οι Bulldogs έχουν επιστρέψει. Λαζαρίκος. Απέναντι στο Γεωργόπουλο, Ρέπας, Καϊτανάκης, νέο τρίποντο για το προσπέρασμα, όχι, Κορκίδης, Κυριακή και από εκεί στο Βασιλάκο. Και αριστερά τον Δημητρακόπουλο θα προτιμήσει τον Γεωργόπουλο. Λούμαρης, 7 και 14, δεύτερο δεκάλεπτο εδώ στην αρένα του Σεβέν για το πρωτάθλημα του Σεβόλουσιον. Ο Λούμαρης θα πάρει το φάουλ, φάουλ το οποίο το δίνει ο Ρέπας και το δέχεται. Σηκώνει το χέρι ποντικά. Κορκίδης. Πήρε το φάουλ από τον Μαράκη. Από τον Κορκίδη θα μπορούσε να έχει τελειώσει και τη φάση. Μια χαμένη ευκαιρία για τους Κομόντο να περάσουν προς τα Βασιλάκος. Θα πατήσει καλά. Συνήθως τελειώνει αυτές τις φάσεις. Ο Λούβαρης πήρε το επιθετικό rebound. Γεωργόπουλος θα πάει στην επαφή. Καθαρή άμυνα εκπληκτική του Ελντάουτ. Χρειάζονται και αυτά για να πάρεις ένα ροσφυλό. Καλανάκης, Ελντάουτ, ο Μίλτος με φάουλ, λέει ο ρεφ. Καλανάκης, Λαζαρίκος. Ρέπας για 3, επιθετικό rebound, Ελντάουτ δεν θα το βάλει ούτε τώρα. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ σε πράγματα πριν του σκορ, εξίσου σημαντικά θα πω. Αν βάλει και το σκορ στο παιχνίδι του, θα έχει μια πλήρη παρουσία. Νέο time out από τον πάγκο των Κομόντο, 5-43 με το σκορ στο 19-19. Έστωκα στην πρώτη. Πάμε, πάμε. 19-20. Μπράβο. 21.
Κατσανάκης. Λοζαρίκος. Την μπάλα δεν θα βρει στόχο. Καϊτανάκη στη γωνία. Μέσα. 22-21 βάζει μπροστά του Κομμόντρο. Υπό την εντύπωση για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στο σύν 1. 4-50. Δημητρακόπουλος. Λούβαρης. Για 2 αστοχή. Λαζαρίκος μαζεύει. Ο Κορκίδης του πήρε την μπάλα μέσα από τα χέρια. Θα πάρει και το τρίποντο. Airball, Μαράκης, εκπληκτικός. Ρέπας, Γαϊτανάκης. Θα το πάρει και πάλι. Airball. Θα βάζει με τον εαυτό του. Βασιλάκος. Το στήσει. Θα πατήσει καλά. Καθαρή άμυνα Γαϊτανάκη πάνω στο Βασιλάκο. Επιμένει όμως ούτε σε δεύτερο χρόνο. Απίστευτο. Γαϊτανάκης αποφεύγει τον Κορκίδη. Είναι μόνος ο Ρέμπας στη γωνία. Θα προτιμήσει τον Αλταούζ. Τώρα ο Λαζαρίκος θα πάρει την μπάλα. Θα το κάνει από το κέντρο. Έξω από την γραμμή των 6.75. Όχι. Θα πάει με πλάτη, θα γυρίσει. Άστοχος, Ρέπας. Σταματάει. Λουβάρης. Εύστοχος. Το 22-23. Ναζάρεκος. 24-23. Βάζει μπροστά και πάλι την ομάδα του. 2-40. Βασιλάκος οργανώνει για ακόμη μια φορά για τους Πορτοκαλί. Τζόρτζ. Δημητρακόπουλος στο αγαπημένο του τρίποντο. Κορκίδης θα βάλει τα χέρια του. Ο Τζόρτζ για 2. Η μπάλα δεν καταλήξει στο καλάθι και πάλι στο Τζόρτζ. Δημητρακόπουλος πάτησε. Πόσοι και πόσοι την έχουν πατήσει στο συγκεκριμένο σημείο του γηπέδου. Βεργόπουλος. Ζαρικός. Ο Νταούτ προσπάθησε να πείσει την μπάλα στο καλάθι. Δεν τα κατάφερε. Μείωση τριών πόντων, ούτε τώρα. Λευθογιάννης. Πάρα πολύ ωραία πέρασε κάτω το καλάθι και άφησε την μπάλα κάνοντας το 26-23. Κορκίδης. Λουβάρης. Μέσα το Λουβάρι, 26 όλα για 3. Για 2. Πάταγε. Λεπτό Γιάννης.
Αυτό είναι για τρεις σίγουρα. Απλά δεν μπήκε. Βασιλάκος μαζεύει. Βασιλάκος. Κρατά την μπάλα στον έλεγχο του. Την μπάλα χαμηλά στον Τζόρτζ. Θα πάρει το φάουλ εκείνος από το ρέπα. Και έχει δώσει. Για να δούμε τι έχουν δώσει οι ρεφ τώρα. 4. Στο 4 δίνει το φάουλ. Στο ρέμπα. Έχουμε time out. 28 και 6 για το τέλος. Με το σκορ στο φωτεινό πίνακα. Εδώ στην αρένα του 7. Το 26-25. Επιστρέφουμε σε λίγο. Λάζα. Λοιπόν, για πάμε. Ο Τζόρτζο ευστόχησε στην μια βολή. 26-26. 26-27 βάζει και πάλι μπροστά τις πεισματάριδες Bulldogs. Όλοι, όλοι, καλά. 15 δευτερόλεπτα από τα 13 το 17 τώρα. 9 Βαζέος Λαζαρίκος Μαράκης. Και το Λούμπαρης από πίσω για να του κάνει φάουλ. Το Λούβαρ έχει δοθεί στο Μίλτο. Στο Μίλτο έχει δοθεί το φάουλ. Το Λούβαρ καθαρά τον έκοψε. Τόνι! Έστω προς την πρώτη. Αλλαγή. Τζόρτζ, τον Μπάγκο, Κορκίδης. Για τη μακρινή προφανώς, στην baseball. Βασιλάκος, Λουβάρης, στην εκπνοή. Τέλος. 28-27, σκόρ ημιχρόνου. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Λουβάρης. Θα πάρει το φάουλ. Το φάουλ δίνεται στον Βαζέο πάνω στο Λουβάρι. Έξω από την πρώτη. Έξω από την δεύτερη. Άστοχος. Βασιλάκος. Καλάτι και φάουλ. 28-31. Οι Οράνοι μπαίνουν πάρα πολύ δυνατά στο παρκέ. Time out. Από τον coach τον Κομόντο. Λοιπόν, επανήλθαμε. Κορκίδη στο στοχή. Λοιπόν, Βασιλάκος. Δημητραγόπουλος. Το 28-31. Καϊτανάκης. Ναι, ναι, ναι.
Βασιλάκος. Την μπάλα θα περάσει τον Τορκίδη. Λουβάρης. Βασιλάκος. Την μπάλα στο σίδερο. Καϊτανάκη στο Eurostep. Πάρα πολύ όμορφη κίνηση. 30-31. Το 30-33 παραμένει. Οι Bulldogs κρατάνε το προβάδισμα. Πάει μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 30-35. Βαζέος. Ο Λουβάρης για δύο αστοχή. Βαζέος. Ενταούτ. Θα πάει προς το καλάθι. Θα πετύχει. Ένα πολύ όμορφο καλάθι. Θα προσφέρει δύο πόντους στην ομάδα του. Και θα μειώσει στους τρεις. 32-35. 4-53. Γιωργόπουλος. Πάντα μπροστά οι μόλις 6 Bulldogs. Λουμάρης. Θα κρατήσει την μπάλα. Η άμυνα βγήκε. Βαζέος, Ελταούρ. Χρειάζεται άλλη μια πάσα και άλλη μια. Ίσως χρειαζόταν, αλλά Ελταούρ θα τελειώσει τη φάση με φόλου. Έχω την εντύπωση ότι έπρεπε να δώσει άλλη μια ο Βαζέος. 34-35. Με ένα γρήγορο 4-0. Βασιλάκος. Τορκίδης. Βάζει τα χέρια του Μαράκης με φάουλ. Κορκίδης η γραμμή των ελεύθερων βολών. Άστορος στην πρώτη. Έσοδος, 34-36. Έχουμε αλλαγές, Βαζαρίκος στο παρκέ.
Στη θέση του Βεργόπουλου. Ασαρίκος, Βαζέος, Μαράκης, Ελνταού και Ρότιζας. Οι πέντε για τους Κομόντο. Ελνταού. Βαζέος. Μαζέψει. Θα δώσει στο Μαράκη. Εκείνος δεν θα τελειώσει τη φάση, κακό τελείωμα, νέο επιθετικό από τον Ελνταού, για τρεις ο Μαράκης, άστοχος. Έβαζε μπροστά την ομάδα του, δεν τα κατάφερε. Καταδιώκουν Λούβαρη, μαζί ο Ελνταού. Ο Ελνταού είναι εκπληκτικός σε rebound, άμυνα, επιθετικά και αμυντικά και σε πράγματα τα οποία δεν φαίνονται στη στατιστική. Και ο Κορτίδης δεν έχει αντίπαλο, η μπάλα τα χέρια του Κορτίδη. Αλλαγές. Παναχωρά την μπάλα στον Μαράκη. 34-36. Στην αδύνατη πλευρά η μπάλα. Στο πλευρό Γιάννη. Το παλάτι δεν φτάσει. Εντάω. Άστοχος. Βασιλάκος. Θα πατήσει καλά. Σίδερο. Η άμυνα βγήκε. Εντάω ότι αποφεύγει τον Δημητρακόπουλο. Και αριστερά για στήριγμα το Ρόγκιζα. Κακό τελείωμα εκείνος και κακή γωνία από την οποία επιχείρησε το σουτ. Δημητρακόπουλος θα κρατήσει την μπάλα, δίνει στο Λούβαρη. Εκείνος θα αφήσει την μπάλα στο παρκέ, θα τελειώσει με το δεξί ανάποδο χέρι. Μαζεύει ο Ντάουτ ακόμα ένα rebound. Θα ήθελα να δω πάρα πολύ στατιστική του. Λεφτό Γιάννης, πάρει το φάρο από Λούβαρη. Τέταρτο ματικό. Στο Λούβαρη και το Θή. Πόσο έχει! Ένα και 55. Έγινε το λάθος. Βασιλάκος Λούβαρης. Κρίμα που δεν βγήκε αυτό το καλάθι. Ελνταούτ. Από άποψη θεάματος και μόνο, μη με κυνηγάνει η Κομόντο. Θα ακούσουμε. Ελνταούτ. Βεργόπουλος. Θα πάει κοντά στο καλάθι. Διάδρομο δεν βρήκε. Λαζαρίκος, ο Ελνταούτ. Ρακέα τρίπλα. Είναι μόνο στο Μαράκης για τρεις. Ούτε τώρα. Το 34-36 παραμένει. 1-16 για το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Βασιλάκος. Είναι ο Λούβαρης αριστερά του. Διώχνει τον Γεωργόπουλο. Θα πάει στο 1-1-2-1. Η τρίπλα και θα του πάρει το φάουλ του Πλεκτογιάννη με την εμπειρία και την ποιότητα την οποία έχει ο Βασιλάκος. Ένα φάουλ το οποίο τον στέλνει στις βολές. Τόμι. Το 34-36 παραμένει. Άστοχος και στη δεύτερη, μηδές στις δύο ο Βασιλάκος, μάλιστα. Συμβαίνουν και αυτά. Για μπάσκετ μιλάμε, όλα μπορούν να γίνουν. Λεφτό Γιάννης για το προσπέρασμα, ούτε τώρα. Αποφεύγουν να πάνε την μπάλα στο ζωγραφιστό, παρουσία Κορκίδη. Βασιλάκος. Δημητρακόπουλος, ο Κορκίδης, δεν θα τελειώσει τη φάση, αδράνεια μεγάλη από τους Κομόντο. Ο οποίος, οι οποίοι αν δεν πάει ο Ολνταούς, ο rebound, οι υπόλοιποι για κάποιο λόγο απόψε είναι απόν. Οι Bulldogs κρατάνε με νύχια και με δόντια το προβάδισμα. Και να δούμε τον depositό τους πόση βενζίνη έχει. Εν ώψη τετάρτου δεκαλέπτου
and out. Αστοχή στο τρίτο συνεχόμενο τρίποντο που επιχειρούν. Η Κομόντο Δημητρακόπουλο σιγά μην αστοχίσει. 34-38 στην εκνοή του τρίτου δεκαλέπτου. Λοιπόν, όλα έτοιμα. Στο δεκάλεπτο για να μάθουμε το νικητή απόψε. Καϊτανάκης, Λευτόγιαννης, Βεργόπουλος. Λευτόγιαννης για τρεις. Θα πρέπει να βρουν έναν άλλο τρόπο να απειλήσουν. Δεν γίνεται μόνο με τρίποντο. Λούβαρης, Γεωργόπουλος. Θα πάει μέχρι μέσα. Καϊτανάκης θα πάρει την μπάλα. Θα τρέξει στο γήπεδο, θα πάει μέχρι μέσα. Θα αφήσει με το δεξί, 36-38. Ένας διαφορετικός τρόπος είναι αυτός. Να παίξει άμυνα, να ελέγξει το rebound. Απίστευτο. 36-40. Βεργόπουλος. Γιώργιδης. Ο Λούβαρης σαν να πηγαίνει βόλτα στην εξοχή, 36-42. Καζαρίκος και κολλάει την ομάδα του από τους 36. Καϊτανάκης θα πετύχει το καλάθι. 41-42 η διαφορά στον πόντο. Εγώ έχω την εντύπωση ότι θα πρέπει να πιέσουν στην άμυνα. Δεν το έχουν κάνει καθόλου. Τους έχουν κάνει τη ζωή εύκολη των Bulldogs. Τους έχουν δώσει στο πιάτο αυτό που πραγματικά θέλουν. Να οδηγηθούν μέχρι το τέλος ανενόχλητοι, ωραίοι, χωρίς να κουραστούν, τηρουμένων των αναλογιών. Παναφορά της μπάλας, Λούβαρης. Δημητρακόπουλος θα πάρει το φάουλ στην προσπάθειά του για τρεις. Στέλνουν το Μίτο στη γραμμή των ελεύθερων βολών. Εστόχος. Σαράντα, ένα σαράντα τρία. Καζαρίκος για τρεις, υποπίεση, Βεργόπουλος. Τέλος επίθεσης. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Λοιπόν. Ο Μίλτος θα στοχίσει. Ο Γαϊτανάκης μαζεύει. Βετανάκης για την ισοφάριση, 44 όλα. Πάμε στο time out. Βασιλάκος θα πάρει το φάουλ και θα πάει στις βολές. Με το που ξεκίνησε το παιχνίδι μετά το time out, 5 και 31 για το τέλος. Πάμε για μεγάλο φινάλε. Βασιλάκος ευτοχή. Βασιλάκος 44-46, αυτή τη φορά δεν θα λάθεψει. Σαράντα έξι, Γαϊτανάκης βάζει μπροστά του Κομόντο. Τεράστιο τρίποντο. Βασιλάκος. Άντωνη. Με το ρέμπα απέναντί του. Μίλτος. Κορκίδης. Θα πάρει το επιθετικό. Για κάποιο λόγο δεν γύρισε να τελειώσει τη φάση. Λουβαρίς. Θα το κάνει εκείνος. Σαράντα εφτά, σαράντα οχτώ. Βάζει και πάλι μπροστά τους Bulldogs. Η ηρωική Bulldogs απόψε. Μόλις έξι. Και ο έκτος με διάστημα, ο Δημητρακόπουλος. Ρέπας. Είναι στο 2-3, αντιμετωπίζει μια ομάδα με μόλις μια ητά. Βαζέος, τι το σανέ. Έχει κολλήσει το 24. Λοιπόν, 10 δευτερόλεπτα στη διάθεση των Κομόντο. Γαϊτανάκης, Λαζαρίτος είναι μόνος σου, θα το πάρει. Άστοχος, airball. Η άμυνα βγήκε, το 47-48 παραμένει. 4 και 1 κατά το τέλος. Τώρα είναι η πρώτη φορά που βλέπω τους Κομόντο να πιέσουν σε όλο το γήπεδο. Νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς αυτό. Έχουν έναν φοβερό χειριστή, τον Βασιλάκο, που μπορεί να αντεπεξέλθει στην πίεση. Αλλά θα έπρεπε να βρουν τρόπο να τον κουράσουν. Και δεν τον κάνανε. Τον έχουν αφήσει να κινείται ανενόχλητο σε όλο το παιχνίδι. Γαϊτανάκης για τρεις. Θα στοχίσει σε σούτ 3 πόντων. Δεν γίνεται μόνο με τα τρίποντα να πάρει τη νίκη. Τα 52, 45. Yeah.
Βασίλης χαμηλά, θα τελειώσει τη φάση, 47-54. Ακόμα πιο κοντά σε μια μεγάλη νίκη. Για να δούμε αν θα υπάρξει αντίδραση. Γαϊτανάκης ψάχνει την μπάσα. Μάλιστα, νέο λάθος. Οι Bulldogs πάνε να πάρουν μια σπουδαία νίκη. 47-54, 2 και 12 για το τέλος. Πάρει το φάουλ. Βασιλιάκος 1-27. Τζόρτζ για 3. Η μπάλα στο σίδερο. Γαϊτανάκης θα μαζέψει. Βεργόπουλος. Μαράκης. Ρέπας. Ελντάουτ. Βεργόπουλος για 2. Μέσα. 49-54. Οι Κομόντο έχουν ακόμα ζωή. Βασιλάκος. Λουμάρης. Λουμάρης. Δεν θα πω ότι δεν θα πω. 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 Δεν θα πω
Έχει το rebound. Βασιλάκος θα του γίνει το foul και θα πάει στη γραμμή. Εστοχός ο Βασιλάκος είναι πάρα πολύ κοντά σε μια τεράστια νίκη. Και βαθμολογικά και πνευματικά, από όπου και να το δεις. Βασιλάκος πιέζει. Αυτή η άμυνα είναι για τους Bulldogs. Καϊτανάκης, το φάλο το Μίτο. Είναι το τέταρτο ομαδικό, δεν υπάρχουν βολές. 21 και 8, τα 17 τους ανήκουν. Βεργόπουλος. Ψάχνει την μπάσα. Μαράκης. Άστοχος στην Bulldogs, θα πάρουν την νίκη. Τα κατάφεραν, όντας μόλις 6. 49-56 το τελικό σκορ, σπουδαία νίκη για τους Bulldogs.